Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε σε σημερινή ειδησεογραφία. Πάνω από 700 είναι οι διασωληνωμένοι συμπολίτες αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα. Οι αριθμοί του κορονοϊού όσον αφορά τους διασωληνωμένους αυξάνονται αργά, σταθερά. 89 συμπολίτες έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό το προηγούμενο 24ωρο. Πάμε στην Αγγελική Καραλή να μας δώσει συνολικά τους αριθμούς. Αγγελική. Καλησπέρα, Βλάση. 6.260 είναι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο. Την ίδια ώρα, όπως είπες και εσύ, σε σταθερά υψηλά επίπεδα παραμένουν οι σκληροί δείκτες της πανδημίας, δηλαδή οι αριθμοί των διασωληνωμένων και των θανάτων. 89 συνάνθρωποι μας έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό, ενώ 704 είναι εκείνοι που βρίσκονται υπό μηχανική υποστήριξη. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 558 είναι εμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι. Σε τοπικό επίπεδο τώρα, 99 είναι οι νέες μολύνσεις που σημειώθηκαν στα Γιάννενα. Εκεί στο 100 κυμαίνεται κάθε μέρα ο αριθμός των κρουσμάτων. Ναι, Αγγελική. Συνολικά στην Ήπειρο τα κρούσματα ανέρχονται σε 173. Στην Πρέβεζα είναι 35, 26 στην Άρτα, 13 στη Θεσπρωτεία. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή στη Γερμανία επιβάλλεται lockdown για τις ανεμβολίαστους και σχεδιάζεται υποχρεωτικός εμβολιασμός από το Φεβρουάριο, Αγγελική. Γενικό lockdown για τους ανεμβολίαστους πολίτες αποφάσισαν σήμερα η Ομοσπονδία και τα κρατήδια. Παράλληλα υπάρχει στο σενάριο των τοπικών κυβερνήσεων το σενάριο εκείνο της επιβολής αυστηρότερων μέτρων, με το κυριότερο από αυτό να είναι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός από το Φεβρουάριο, εφόσον κρυθεί αυτό απαραίτητο. Μάλιστα, μάλιστα. Δούμε πώς θα εξελιχθεί και η πανδημία μέχρι τότε γενικότερα. Είχαμε σήμερα κάποιες ανακοινώσεις από τον Υπουργό Υγείας, τον Θάνο Πλεύρη. Πάμε σε χρόνους τηλεόρασης. Συνοπτικά, τι είπε ο κύριος Πλεύρης? Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μαζί με τον Πρόεδρο του ΕΟΔΗ και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας έκαναν μία ενημέρωση σήμερα. Ο κύριος Πλεύρης αρχικά ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε στη χώρα μας το πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης Όμικρον στην Κρήτη. Πρόκειται για έναν Έλληνα που ήρθε από την Νότια Αφρική. Μάλιστα. Ήταν ζήτημα χρόνου. Okay, ναι. Εν συνεχεία έκανε και κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με το μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για τους πολίτες άνω των 60 ετών. Ακόμη ανακοίνωσε την επιβολή αυστηρότερων μέτρων, δηλαδή ότι στα χριστουγεννιάτικα θεματικά πάρκα θα επιτρέπεται μόνο η είσοδος σε εμβολιασμένους πολίτες ή νονσίσαντες, ενώ τα ανήλικα παιδιά θα εισέρχονται με την επίδειξη self-test, αρνητικού self-test. Πάντως οι εμβολιασμοί αυξάνονται συνεχώς. Έτσι, Αγγελική, αυξάνονται οι εμβολιασμοί μετά την ανακοίνωση της υποχρεωτικότητας για άνω των 60 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι? Ο ένας μετά τον άλλον σπέβδουν να εμβολιαστούν από την ηλικική ομάδα των πολιτών άνω των 60 ετών. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου δήλωσε σήμερα ότι 30 ώρες μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για υποχρεωτικό εμβολιασμό των πολιτών αυτής της κατηγορίας, είχαμε υπερδεκαπλασιασμό των ραντεβού. Μάλιστα. Από τη συγκεκριμένη ηλικική κατηγορία. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η καμπύλη. Και έχουμε ρυθμίσεις για τα κορονοχρέη. Για πες μας λίγα λόγια γι' αυτό, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα, 5η 2 Δεκεμβρίου, μία νέα ρύθμιση για τους πληγέντες από την πανδημία, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει ουσιαστικά το διακανονισμό των οφειλών τους προς τον ΕΦΚΑ έως 72 μηνιαίες δόσεις. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, η ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της πανδημίας εντός της χρονικής περίοδου από το Φεβρουάριο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021. Περισσότερα μέτρα στήριξη ζητούν οι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις. Θα τα δούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Αγγελική, σε ευχαριστώ πολύ. Τοπική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ρεαλιστική είναι η κυβερνητική λύση για τον άξονα Γιάννενα Κακαβιά, σύμφωνα με το βουλευτή Ιωαννίων της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρο Καλογιάννη. Αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας, λέει ο κ. Καλογιάννη.